Το πρόγραμμα που ακολουθεί περιέχει τοποθέτηση προϊόντων. Κουβέντες με τον Κρίστοφερ, οπότε βρεθούμε λέμε μυστικά. Καλημέρα σας! Εδώ σαν πας το Q να ξεκινήσουμε. Είμαι εδώ με τον Κρίστοφερ το Γενεθλίου. Είδετε τον, ήρθεν εδώ για να μας φτιάξει γλυκόν του τη φορά. Την προηγούμενη φορά οι μελιντζάνες του με το χαλίτσι εκάμαν θράψη. Μπράβο Κρίστοφερ μου, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Πώς είσαι? Πολύ καλά. Μπράβο. Για πες μας τι να μας φτιάξεις. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα γλυκό που τον παππού που έκανα στην παγιά. Ρολό με μπανάνα. Τέλεια. Ξαναπέ του κόσμου ποιος είναι ο παππούς, γιατί μπορεί να μην μας είναι την προηγούμενη φορά, είναι πιο παλιά. Ναι. Ο παππούς ήταν ζαχαροπλάστης, σταματήσαν τα 20 χρόνια. Και κάθε φορά που μου λες να έρθω, ρωτώ και μαθαίνω και εγώ συνταγές. Ανίτα τετράδια. Ναι, με τον τρόπο. Το εντελβάιστο. Το εντελβάιστο ζαχαροπλαστή. Όσοι το θυμάστε, να φάμε ναι. Το ωραίο του γλυκό ρολό με μπανάνες. Εγώ είχα την τύχη. Θυμάστε που έδωσα κάτι ωραία καλάθια έτσι για την πρεμιέρα μας. Επήγα και στο Κρίστοφερ, ήταν ο παππούς και κόψαμε κουβέντες ναι. Πολλές. Δύσκολο τον το γλυκό. Είναι τόσο δύσκολο όσο μπελαλίτικο, έχει αρκετές παρασκευές. Παρασκευές. Αλλά είναι δύσκολο, ναι. Εντάξει, οπότε εγώ για το κορμό σάντουιτς που να φτιάξω σήμερα έτσι με τους τόνους στράτα σε ελαιόλαδον επέλεξα. Μια πιο έτσι διαφορετική γεύση που μου αρέσει πάρα πολλά. Έχω τους στο σπίτι, ξέρω εγώ, άμα κάνω όσπρια, ναι, άμα ναι. Θέλω κάτι εύκολο, σάντουιτς κλπ. Συνδυάζει έτσι όλη τη φρεσκάδα της θάλασσας με την ελληνική γη, το ελαιόλαδο και θα φτιάξω έναν ωραίο κορμό, θα σου δείξω πού, θα το βάλουμε έτσι σε μια φόρμα του κέικ και θα το παρουσιάσουμε σε έναν τραπέζι πολύ όμορφα. Okay. Πάμε να ακούσουμε τη συνταγή και να έρθουμε να τα φτιάξουμε πρώτα τον κορμό και μετά να γλυκαθούμε. Πάμε. Κορμός σάντουιτς με τόνο τράτα. 14 φέτες από σλάις του τόστ χωρίς την κόρα. 3 κονσέρβες τόνο τράτα ελληνικής παραγωγής σε ελαιόλαδο. Μισό φλιτζάνι καλαμπόκι, σιταροπούλα βρασμένο. Ένα καρότο χοντροτριμμένο. Μία μέτρια γλυκιά κόκκινη πιπεριά ψιλοκομμένη. 4 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα. Μισό φλιτζάνι ελιές ψιλοκομμένες. 6 με 7 τρυφερά φύλλα μαρουλιού ψιλοκομμένα. 1/3 του φλιτζανιού μαϊντανό ψιλοκομμένο. 1 λεμόνι το χυμό. 1 κοφτό κουταλάκι αλάτι. 1/3 κουταλάκι μαύρο πιπέρι. 1 φλιτζάνι μαγιονέζα. Για την επικάλυψη, 1 φλιτζάνι μαγιονέζα. Λίγο σχοινόπρασο. Ραπανάκι. Το λοιπόν, τρεις συσκευασίες των 160 γραμμαρίων. Να πούμε ότι ο τόνος είναι και πάρα πολλά θρεπτικός. Ναι. Έχει μέσα πρωτεΐνες που κάνουν και για όσους γυμνάζονται, για μας δηλαδή, ναι, ξέρεις. Να το βάλουμε τον τόνο μας. Θέλουμε τον να στραγγίσει έτσι καλά πάντα τον τόνο. Ναι. Εκτός αν θα το βάλουμε μέσα στο σπρέι, το με ελαιόλαδο. Έχει και το ελαιόλαδο σου που δεν χρειάζεται να βάλεις άλλο Κρίστοφερ μου. Mm-hmm. Θα χρειαστούμε 4 κρεμμυδάκια, να μου τα ψιλοκόψεις, okay. Το μαϊντανό μας και τα φύλλα του μαρούλι. Που το μαρούλι. Έτσι τα, εγώ θέλεις επιλέγω τα ή ψιλοκομμένα να τα βάλουμε. Και εγώ αφού εσύ να τα κόψεις τσίνα, θα τρίψω το καρότο. Το καρότο να το τρίψω στην χοντρή μέτρα μεριά του τρίφτη. Μουσική
Γενικά πάει στον τόνο το κρεμμυδάκι, το φρέσκο, λίγο ναι, μαϊτανός. Ναι, το συζητώ, το συζητώ. Ένα ωραίο συνδυασμό. Ναι. Μια χαρά. Και έβαλα επίσης μια έτσι δική μου προσθήκη, την κόκκινη την πιπεριά. Ναι. Πάει του πάρα πολλά. Τέλεια. Το πρώτο υλικό εμπήκε στον μπολ μας. Να πιάσω εγώ να κάνω την πιπεριά. Ένα λεπτό. Το ξύλο κοπείς, έπιασες στα ούλα, έβαλες τα πραγματούσκια σου, μα τι ωραία που τα στολίσατε, δεν πειράζει, εγώ να κόψω στο χέρι. Μια χαρά, καλή δουλειά σου. Έχω να σας πω μια ιστορία. Μόλις ξεκίνησα τις εκπομπές στο ΡΙΚ, ξέρετε ότι δεν είμαι μάγειρας ρε παιδί μου, εγώ έμαθα να μαγειρεύω από τη μάμα μου, γεννήθηκαμε σε ένα εστιατόριο. Στην πορεία όμως, Κρίστοφερ μου, διαβάζω πάρα πολλά, ρωτώ πάρα πολλά και μαθαίνω και προχωρώ. Οπότε τον πρώτο καιρό που πήγα στο ΡΙΚ, στο διάλειμμα ήμουν με την Αγγέλικη, την Νικηφόρο έκανα με την εκπομπή, στο διάλειμμα μια κυρία που την, ήρθε καλεσμένη της Αγγελικής, λέει στον παραγωγό, μα τον την κορούδα που κόφκει το αγκουράκι και την ντομάτα με το μικρό το μαχαιράκι, έτσι, γιατί την εφέρετε. Το μετά από τόσα χρόνια είμαι δαμέ, πολλά χαρούμενη, πολλά δημιουργική. Και μαθαίνω να εξελίσσουμε. Οπότε συνεχίζω να το κοφκώ τα υλικά με το μικρό το μαχαιράκι, μια χαρά. Όπως κάνουν και στο σπίτι. Έτσι είναι. Αφού λαλώ της γιαγιάς να πιέει κανένα μαχαίρι από τούτα τα... Αμάνα μου. Ναι, από τούτα τα μεγάλα. Και βουράσε... Όμως στο χέρι. Στο χέρι. Εγώ είναι. Και το πιο εύκολο τελικά και εγώ κάποτε... Εντάξει, έμαθα τώρα, Κρίστοφερ μου με τους σεφ που φέρνουμε εδώ στην εκπομπή. Έμαθα ρε παιδί μου να κράτω και εγώ το μαχαίρι λίγο πιο σωστά. Εντάξει. Αλλά σαν το να το κόφκεις το έτσι, ναι. Και λερώνεις και πολλά πράγματα μες στην κουζίνα. Ναι. Κάμεις το και πιο γλύωρα. Σίγουρα. Λοιπόν, α, τέτοιο το μάντα τελεία που το κόψες επειδή πάεις μαγειρική, να. Εντάξει, θέλεις το γλόντο μαρουλί. Βάρ μου το. Και αν μείνει και σαλατούρα να υφάμε έτσι. Για να δείτε τις συνταγές της αγαπημένης μου Χρύσος Λέφου, αλλά και όλων των υπέροχων καλεσμένων της εκπομπής μας, επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Χρύσο Μαγειρέματα TV. Τέλειος ο τόνος μας, μουσκομυρίζει, ναι. Και βάλουμε το μέσα στον μπολ. Είναι πολύ εύκολη συνταγή. Λίγο κρεμμυδάκι μέσα, δηλαδή. Όχι, πολύ... να το φάμε έτσι εννοώ. Τα τέλεια κομμένα λαχανικά που το Κρίστοφερ μας, τα κρεμμυδάκια μέσα, ο μαϊτανός και τούτος και το μαρούλι μας. Τέλειο, είσαι τέλειος. Και τώρα μέσα στον μπολ θα βάλω τα υπόλοιπα μας υλικά. Το καλαμπόκι, τη σιταροπούλα βρασμένα. Έχει και κονσέρβα, αλλά εγώ προτιμώ πιάνω το κατεψυγμένο, το οποίο βράζω. Και εμείς. Οι ελιές που η Ειρήνη μου είπε, έδωκε στο ένα ξεχωριστό touch και είναι αλήθεια μέσα. Οι ελιές. Αλάτι Κρίστοφερ μου. Mm-hmm. Πιπέρι. Λεμόνι. Τα ρεπανάκια ήταν να σε ρωτήσω. Ξέρεις γιατί τα έφερα. Όχι, θα μπορούσα, ναι. Θα... Έχουμε βάλει τόσο πολύ. Ναι, ναι. Μπορούμε να βάλουμε και μέσα, να τρίψουμε ναι. Λίγο, αλλά εγώ φέρα το για να το διακοσμήσω από πάνω το... Ωραία, ναι. Ναι. Τώρα να δει, και σχοινό πράσο, ναι, το έβαλα το εδώ. Δεν το βάζω μου, κάμα και να βάζω. Μην το σπάσα. Εντάξει, ήταν να πάμε πίσω στα λαμεζόν να μας δώσουν άλλα, οπότε μια χαρά. Όλα τα υλικά μας, φρέσκα λαχανικά από τις υπεραγορές μετρό. Αρέσκει μου να πιένω τσάμε τσάθηκια, λέω και ξέρεις από όποτε πάω, ποια είναι η απορία που μου κάνουν να πάω στη φρουταρία, θέλω να μου πεις.
Ποια είναι η απορία που μου κάνουν στη φρουταρία. Μα ξέρω. Όχι, πρέπει να σκεφτείς λίγο. Και κάποιο μου το ο γιος μου προχτές, είπα του, φέρνω κρεμμυδάκια, φέρνω μαρούλι και φέρνω και μαϊτανό. Εγώ τέλεια σπίτι, επειδή άφηκα το γελίο να ανοιχτώσει, ανοίω το σακούλι, ήταν, αντί μαϊτανός, κολιάντρος. Άμα με δουν κυρίως παλικαρούθηκια σαν εσένα, κυρία Χρυσοπέ μας, ποιος είναι ο μαϊτανός, ποιος είναι ο κολιάντρος. Εντάξει, Γιούι μου να σου πω, δεν έχει θέμα. Αφού μυρίζουν διαφορετικά. Μα έτσι ξέρουν το γεπο. Εντάξει, μυρίζονται, αλλά θα μυρίστουν. Άμα δεν ξέρεις, είπαμε, ο κολιάντρος έχει το κοτσανούι, ο μαϊτανός δεν το έχει. Βάλουμε τζεμπόλικο που το ένα φλιντζάνι την μαγιονέζα. Ναι. Βάλουμε μπόλικο μέσα για να ανακατέψω το μείγμα μας. Έτσι, ωραία. Ωραία σαλάτα. Είναι το υλικό που τα ενώνει η μαγιονέζα βασικά. Και τούτον πάει του πάρα πολλά και το λεμόνι σε τούν τη σαλάτα. Ναι. Πολλά, πάει του πάρα πολλά. Απογειώνει ουσιαστικά τη γεύση. Και έχουμε τη λιπαρότητα από τον τόνο. Και από τη μαγιονέζα. Ναι. Και ας σου πω και κάτι, αν θέλαμε την πρωτεΐνη από τον τόνο, ρε παιδί μου, δεν θα βάλαμε τη μαγιονέζα. Ναι. Και έχεις μια ωραία σαλάτα, να την πάρεις στο γραφείο, να την πάρεις, ξέρω εγώ, μια εκδρομή. Οπότε θέλεις. Την ώρα που κάθεσαι και βλέπεις τα χρυσομαγειρέματα, ας πούμε, μπορείς να τρώεις την τόνο σαλάτα. Καλό. Έτσι. Μια χαρά. Και κοίτα να δεις τι να κάνουμε τώρα με τα υπόλοιπα, που μπορείς να με βοηθήσεις και εσύ τώρα που το σκέφτομαι. Τώρα λοιπόν, να κόψουμε την κόρα. Ή μπορούμε να έβρουμε έτοιμο κομμένο, ή μπορούμε να κόψουμε εμείς. Να πούμε του κόσμου ότι θέλω να το δείξεις στο τέλειο μαχαίρι μας που κάτι από τα μετρό μας, τα οποία για να κόψουμε ψωμί θέλει να έχει τούντα εδώ τα δοντούθκια. Εν τούτο το ιδανικό μαχαίρι για το ψωμί. Οπότε αν κόψε μου το έτσι τελεία, σαν εσένα. Τέλειο, άψε βίση, έχω κι άλλα. Έλα, και τούτα. Το λοιπόν, και να σου πω για τούτα που εμείναν. Ναι. Εντάξει, τούτα που εμείναν μπορούμε να τα λείψουμε με λίγο λάδι ή και σκέτα, τα βάλουμε στο φούρνο και είναι τέλεια κρουτών. Εγώ έχω πιο εύκολη λύση. Πέμω να δούμε. Βάλεις τα στεσκότε και γεννούν αυκά. Α, εντάξει, σου αφαίρνουμε εσένα, ναι. Εν τω μεταξύ είναι πήρα από τα αυγά σου σπίτι και ναι. Λέμε ο Κύπρος, εν τα πιο ωραία αυγά που φάμε ποτέ. Ναι, αφού που το σούπερ μάρκετ δεν τα. Έχουν διαφορετική μυρωδιά. Ναι, εντάξει, είναι τέλεια φρέσκα. Το λοιπόν, ακούστε τι κάνω τώρα. Παίρνω λίμπο την μαγιονέζα που μου έμεινε και αλήφω τη φέτα μου. Να σας πω γιατί την αλήφω. Την πρώτη φορά που το έκανα δεν το άλυψα, αλλά δυσκολεύει λίγο στο κόψιμο. Okay. Ενώ αν το αλείψουμε τραβά η γρασία. Mm-hmm. Και τώρα ερχόμαστε και χτίζουμε. Όπως χτίζουμε ένα σπίτι. Α, να σας πω τι έκανα γιατί ξέχασα. Έβαλα δύο κομμάτια πλαστική με βράνη. Μέσα στο ταψί μου. Έτο. Είδατε το. Δύο κομμάτια. Γιατί το έβαλα τα δύο κομμάτια. Γιατί μετά θέλω να το κλείσω και να το πιέσω. Εντάξει. Οπότε ερχόμαστε. Ναι. Ναι. Για που, μετά που να ξεφορμάρουμε να δεις τι όμπου έχω. Οπότε ερχόμαστε. Και βάλουμε τις φέτσες μας εδώ και μετρούμε. Δηλαδή αν θέλει λίγο κόψιμο. Χτίζουμε λίγο. Είναι το που σου είπα πριν. Ναι. Κάνουμε λίγο την αρχιτεκτονική. Ωπας, μια χαρά. Έτω. Μετά, να βάλω και στα πλαϊνά. Οπότε να έρθω να σου μετρήσω, νομίζω, για να μου κόψεις. Καλό. Το λοιπόν. Το άξαμο σου είναι τόσο. Οπότε κόψε μου 3, 6, 7, 8. Ναι. Το λοιπόν, και ερχόμαστε τώρα και βάλουμε στα πλαϊνά. Ξεκινώ πρώτα από τούν την άκρια. Προσπαθούμε εδώ μέσα στις άκρες να το φέρουμε δίπλα-δίπλα. Μπράβο. Και εύκολο με το κουτάλι. Ώσπου να το στρώσουμε εμείς, δάμε να κάνουμε αρχιτεκτονική. Πάμε να ξαναδούμε τη συνταγή και επιστρέφουμε. Ας ρίξουμε άλλη μια ματιά στη συνταγή μας. Κορμός σάντουιτς με τόνο τράτα.
14 φέτες από σλάις του τόστ χωρίς την κόρα. 3 κονσέρβες τόνο τράτα ελληνικής παραγωγής σε ελαιόλαδο. Μισό φλιτζάνι καλαμπόκι, σιταροπούλα βρασμένο. Ένα καρότο χοντροτριμμένο. Μία μέτρια γλυκιά κόκκινη πιπεριά ψιλοκομμένη. 4 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα. Μισό φλιτζάνι ελιές ψιλοκομμένες. 6 με 7 τρυφερά φύλλα μαρουλιού ψιλοκομμένα. 1/3 του φλιτζανιού μαϊντανό ψιλοκομμένο. 1 λεμόνι το χυμό. 1 κοφτό κουταλάκι αλάτι. 1/3 κουταλάκι μαύρο πιπέρι. 1 φλιτζάνι μαγιονέζα. Για την επικάλυψη. 1 φλιτζάνι μαγιονέζα. Λίγο σχοινόπρασο. Ραπανάκι. Τόσο εύκολα τα υλικά, τόσο γλυόρα. Και ιδίως άμα έχεις παρέα μες στην κουζίνα, Κρίστοφερ μου, όλα γίνονται πιο γρήγορα, ναι. Το λοιπόν, προσπαθήστε να τα βάλετε όλα μες στο ταψί, μην τα ρίχνετε κάτω όπως εμένα. Οπότε, βάλουμε μια σειρά από την ωραία γέμιση. Και απλώνουμε την έτσι να πάει παντού. Μετά στη μέση είναι να βάλουμε ακόμα μια στρώση που... Ψωμί, slice. Το βάλω έτσι τούτον και μπειράσει. Πιέζουμε το και ακούεις το τούτο. Ναι, ζουμερό. Ναι, μπράβο. Τούτο είναι να δώσει και υγρασία ναι, στο ψωμί μας. Ερχόμαστε από πάνω να βάλουμε ακόμα μία στρώση. Εγώ να τη βάλω έτσι τώρα. Εσύ σπίτι είναι να τη βάλετε λίγο πιο όπως πρέπει. Και είπαμε πάντα βάλουμε λίμα γιονέζα στο μεσαίο. Δεν είναι τόσο, ας πούμε, ενουσιαστικό, αλλά τα πλάινα θέλει. Ναι. Λοιπόν, είπαμε, να μου κάνουμε σήμερα αρχιτεκτονική. Πλακάκια. Όποιος θέλει... Α, μπράβο, ναι, καλά μου είπες. Και το λοιπόν, ερχόμαστε τώρα με τα υπόλοιπα. Τέλειο. Έλα μέσα εσύ. Γενικότερα, κάνεις έτσι ωραίες σαλατούες με τόνο, αρέσκει σου ο τόνος, έχεις το μες στη ζωή σου. Είναι και εύκολο νομίζω. Αν είσαι μια κονσέρβα, ναι. Κάνει πολλά ραμά μου τα σπίτια στις Λιβανέζικες που είχες πριν, ναι, με ναι. Τον τόνο, το, mm-hmm. όπως τούτο, χωρίς το, ναι. το πιπέρι. Και τη λύση, το βάλεις ναι. το λίγο μες στο ψυγείο καμιά μέρα να τραβήσουν τα αρώματα. Και είναι υπέροχο σαν finger food, βάλεις ναι. το σε πιατέλα, κοφκείς το έτσι, πολλά ωραία. Είναι πολύ εύκολο, ιδίως αν έχεις, ξέρεις, καλεσμένους, ναι, ναι. πάρτι. Το λοιπόν, βάλετε όσο θέλετε, έτσι θα το καλύψουμε έτσι καλά. Και από πάνω ερχόμαστε και κλείουμε με το slice με τη μαγιονέζα να είναι προς τα κάτω. Και ακόμα ένα και τελειώσαμε, Κρίστοφερ μου. Έτω, είδες το, τούτον ήταν. Οπότε, το τελευταίο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να φέρουμε την πλαστική μεμβράνη που βάλαμε πριν και να το κλείσουμε μέσα. Δηλαδή, πρώτα να βρούμε το ένα, έτσι, να έρθει καλά δάμε να το καλύψει. Πιέζουμε το κιόλας, έτσι. Τούτο, επειδή θα βάλουμε στο ψυγείο, έτσι θα μας το ξεράνει που πάνω το ψωμί μας και να το κρατήσει έτσι όμορφο. Οπότε, τούτο μπαίνει στο ψυγείο ως την επόμενη μέρα ή ως το βράδυ ναι. για να δέσουν οι γεύσεις και να σου δείξω μετά πώς το στολίζουμε, εντάξει. Ναι. Και όταν στην κουζίνα μαγειρεύεις με αγάπη, ήφερα το ζαϊό που πια στα μετρό, αλλά να πιάσω να το φέρω, δεν πέτω. Είναι καρδιουλά, καρδιουλά. Άντε, όπως χτυπάει εσάς η καρδιά σας για να δούμε το γλυκό του Κρίστοφερ, έτσι και εμένα. Αντώνη μου, τα υλικά. Για να φτιάξουμε το εντυπωσιακό γλυκό από τα παλιά, το ρολό με μπανάνες, θα χρειαστούμε. Για το παντεσπάνι, 4 αυγά, 200 γραμμάρια. 200 γραμμάρια αλεύρι. 200 γραμμάρια ζάχαρη. 1 βανίλια. 3 κουταλάκια κακάο. 1 κουταλιά ηλιέλαιο. Μισό κουταλάκι baking powder. Για την κρέμα πατισερή, 2,5 φλιτζάνια γάλα.
3,5 κουταλιές νησιαστό, 3,5 κουταλιές ζάχαρη, 1 βανίλια, 1 αυγό, 2 φλιτζάνια κρέμα για σαντιγί. Για το σιρόπι, 1,5 φλιτζάνι ζάχαρη, 3 τέταρτα του φλιτζανιού νερό, λίγο ροδόσταγμα, λεμόνι. Για τη γέμιση, 2 μπανάνες. Για τη διακόσμηση, καβουρδισμένη αμυγδαλόκουνα, τριμμένη σοκολάτα. Έχει τα υλικά της τούτη συνταγή, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα είναι πεντανόστιμη. Ναι, έχει λίγο ναι. Φασαρία σε εισαγωγικά, αλλά εντάξει. Ξεκινούμε. Να ξεκινήσουμε με το σιρόπι. Βάρνουμε το μεσαία φωτιά, νομίζω. Μάλιστα. Να βάλω το νερό. Τη ζάχαρη. Είδετε. Πόσο σιγά το βάλω έμαθα. Να μου δώσεις ένα μαχαίρι να κόψω. Μάλιστα, ορίστε. Να τα φύγω εγώ και τούτα. Το λεμόνι, για να μην το χρησιμοποιήσουμε ούλο, κόφω το λίγο, ας πούμε, στην άκρη, και άμα το σφίξεις λίγο, φκένει, ας πούμε, λίγο. Τέλειο. Και εν το πετάσσουμε. Εύκολο μυστικό. Ναι. Περιμένουμε το να βράσει και προς το τέλος να βάλουμε και το ροδόστερμα. Για να μυρίσει ωραία. Ναι, ναι. Είμαι υπεύθυνη για το σιρόπι. Ναι. Θέλεις να κάνουμε... Να κάνουμε το πάντε σπάνι πρώτα. Μάλιστα, έλα. Μην ξεχάσετε να επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Χρυσομαγειρέματα TV για να δείτε όλες τις συνταγές μας. Λοιπόν, να βάλουμε όλα μας τα στερεά, το αλεύρι, το λίγο baking powder και το κακάο. Για έμαθες, τι είπες, κάνεις τα πιο αργά, τώρα επέταξες τα ούλα μέσα, έπι. Μια χαρά. Sorry. Ναι. Μπράβο, έτσι ωραία. Και βοηθούμε το τσελίο. Και το αλεύρι μας είναι έτοιμο. Είσαι τέλειος. Να σπάσουμε τα αυγά μας, να βάλουμε στο μίξερ μαζί με τη ζάχαρη και τη βανίκια και το λίγο το λάδι. Για να γίνει μια ωραία κρέμα, πρέπει θέλουν καλό χτύπημα τα αυγά. Θέλει να γίνει αφράτα κρέμα έτσι όπως το είπες. Τέλεια. Εγώ ανακατεύω λίγο δαμέ, να το βοηθήσω. Το σιρόπι μας. 4 αυγά είναι περίπου 200 γραμμάρια. Οπότε βασικά πρέπει να το ζυγίσετε. Όσα είναι να βγουν τα αυγά σας, πω να τα σπάσετε. Τόσο είναι το αλεύρι σας και τόσο είναι η ζάχαρη. Είναι το ίδιο δηλαδή. Μάλιστα. Έτσι που πάει για το παντεσπάνι η δοσολογία, ας πούμε. Όλα τα υλικά το ίδιο. Ναι. Αυγά. Και βάλουμε και λίγο λάδι για να έρθει πιο ζουμερό, ας πούμε, το παντεσπάνι. Η ζάχαρη. Μπράβο, έτσι. Και η βανίλια. Και να το ξεκινήσουμε. Τέλειο. Χαμηλή φασαρία. Θα τα αφήσουμε να χτυπηθούν. Ναι, ναι. Έτοιμο το αυγό. Έγινε ένα αφρός. Έγινε σαν την κρέμα. Και τώρα... Τέλεια. Έλα να σε βοηθήσω να το... Μπράβο. Ναι. Τέλειο. Απλά να ανακατέψουμε μέσα τα στερεά που είπαμε πριν που τα περάσαμε από τη σίτα. Τα στερεά, όπως είπαμε, να τα βάλω σε 3 ζώσεις μέσα στο αυγό. Για να ανακατωθήσω πιο εύκολα. Και να πούμε ότι έπρεπε να... Να ανεκατωθεί πάρα πολλά το αυγό μαζί με το αλεύρι, διότι τούτο είναι ένα φράτο τώρα και δεν το θέλουμε να κάτσει. Ο παππούς που κάνει πιο πολλή ποσότητα, βάλει το σε μεγάλη κούπα, ας πούμε, και κάνει το με το χέρι του. Ναι, με το χέρι. Ναι. Και είναι που κάτω προς τα πάνω ναι, η... Ναι, κυκλική κίνηση. Έτσι, κυκλική κίνηση. Ναι. Απαλά-απαλά, σαν να χαϊδεύκετε την κορούδα σας, το αγόρι σας, έτσι, ένα μωρούι, τούτο. Απαλά-απαλά. Και να βάλουμε και το τελευταίο. Το σιρόπι μας είναι έτοιμο. Να το κατεβάσω. Να βάλουμε και το ροδόστεγμα του. Μάλιστα. Εδώ και το ροδόσταγμα. Οπς. Και κατεβάζουμε το από τη φωτιά, ναι. Ναι, ναι. Τέλει. Και να μου φέρεις το ταψί να βάλουμε το... Αμέσως. Είμαι δίπλα σου. Ναι.
το Vandespan. Το λοιπόν, για να μην ταράσει η κόλλα μας. Μάλιστα. Για να μην κουνιέται, βάλουμε λίγο από κάτω. Που τη μια και από την άλλη. Και έτσι κρατεί το τώρα. Και δεν πάει που πότε. Μετά να το βάλουμε να το απλώσουμε καλά μέσα στο ταψί. Μπορεί να φαίνεται λίγο, αλλά είναι λίγο. Είναι αρκετό. Φαίνεται τέλειο εντωμεταξύ. Αφράτο, ναι. Ωραίο. Με κακάο. Είναι βασικά Vandespan είναι κακάο. Ναι. Με τούτο μπορώ να κάνω σε άλλα πράγματα εκτός που είναι το γλυκό που να μας δείξεις. Είναι καλό. Ναι. Τούρτα. Μπορείς να κάνεις την τούρτα. Τέλεια νομική. Τούρτα. Ναι. Απλώσαμε το Vandespan μας και πάμε για φούρνο. Πόση ώρα? 170 με 175 για έναν τετάρτο. Τίποτε. Πιάστε μας ώρα. Ναι. Ο χρόνος ξεκινά από τώρα. Άρα, και... τώρα έχουμε έτοιμο το σιρόπι μας να κάνουμε την κρέμα μας. Που να πούμε ότι έκανα την εγώ που τα ψες και φέρα την παγωμένη έτοιμη που το ψυγείο, αλλά να δείξουμε και τώρα πώς γίνεται. Μάλιστα. Πάμε. Να μπει σχεδόν όλο το γάλα στην κατσαρόλα. Και τσίνο να το βάλεις στο μέσα μπολ στον μπολ σου, μου, ναι. Μάλιστα. Μαζί με το αυγό. Έναν αυγό. Μάλιστα. Να ανάψουμε το γάλα. Να το ανάψω αμέσως. Άρα βάλαμε το γάλα μας να βράσει με τρία φωτιά για να μην μας κρούσει. Εδώ γάλα να βγω. Γάλα να βγω, να βάλεις το κονφλάουερ. Μάλιστα. Τη ζάχαρη. Έπεσε! Μια χαρά. Τη ζάχαρη θέγκα μου πει ο απαλά. Μάλιστα. Και τη βανίλια. Περιμένουμε το αβράσι λίγο το γάλα και να τα βάλουμε μέσα. Άρα σε τούτη κρέμα μπορούμε να βάλουμε νυσιαστό που έβαλες εσύ. Ναι. Μπορούμε να βάλουμε και κοφλάουα, αν δεν έχουμε νυσιαστό ή προτιμούμε... Το ίδιο πράγμα. Ναι, παρόμοιο, ναι, να μην λάζω τα δυο. Οκ. Οπότε ανακατεύω. Και μετά θα βάλω λίγο γάλα. Όχι, απευθείας. Α, απευθείας. Επειδή έχει μέσα νυσιαστό, το αυγό είναι κόφι. Οκ. Και στην αυγό λεμονί σου, άμα θέλεις βάλει λίγο νυσιαστό μέσα στα αυγά, είναι κόφι. Ναι, ναι. Αν το βάλεις μέσα στο... Ναι, κάνω το τον κόλπο. Ναι, ναι. Ναι. Τέλεια. Οπότε εσύ μπορείς να συνεχίσεις με την έτοιμη που έφερες. Τούτη είναι ναι. Να τη βάλουμε μετά που να ψηθεί σε ένα μπολ. Σκεπάζεις την πλαστική. Να τη σκεπάσουμε με μεμβράνη πλαστική, ναι, για να μην κάνει την πέτσα μου πάνω, για να ψυγείο να κρυώσει. Okay. Οπότε εγώ να κάνω τη σαντιγή. Τη κρέμα για σαντιγή τούτη που έφερα. Και θέλουμε να χτυπήσουμε να φρατέψει στο μίξερ. Έχει κάποια διαφορά με την κρέμα γάλακτος? Έχει, ναι. Α, έχει. Άρα θέλουμε να πιάσουμε που είναι ειδική για σαντιγί. Κοίταξε, τσίνη η κρέμα γάλακτος που είναι, ναι. Ναι. Τσίνη είναι πιο νερούλη, να πούμε. Είναι στέκη. Τούτη είναι φυτικής προέλευσης, νομίζω, και στέκει παραπάνω... Πιο καλά. ...για τα γλυκά, ας πούμε, εντάξει. Για στολίζεις και μέσα στη γέννηση. Και το μυστικό να χτυπήσουμε κρέμα γάλακτος για γλυκά, ξεκινούμε που με 30 ταχύτητα και χτυπούμε, ναι. Όχι δυνατά, για να μην τη χτυπήσουμε πολλά και μετά να νερώσει που λέμε. Εντάξει, δω ότι δεν την πειράζει, διότι είπα σου. Ναι, εντάξει. Είναι ειδική λέω για, την άλλη. Ναι. Ναι. Θέλει περίπου 3-4 λεπτά, ας που να σφίξει. Εγώ ανακατεύω, έβαλα το μείγμα ναι. Που ανακάτεψα μέσα στο γάλα για να σφίξει. Αν περίμενες να βράσει, ήταν 2 λεπτά ήταν να βήξει, ναι. Αλλά σωστό. Εντυπάς. Πειράζει, είπα να κάνω κάτι. Ναι, ναι. Έτοιμη η σαντιγή. Να τη δείξουμε και πώς έγινε. Είναι αρκετά σφιχτή, έχει διαφορά από την άλλη την κρέμα γάλακτος. Και τούτε είναι να βάλουμε τώρα σε ένα μπολ
να πιάσω από πίσω. Και εμένα η δική μου έπηξε σχεδόν και μου σκομυρίζει τέλεια. Και γίνεται έτσι σφιχτή κρέμα. Ναι, θέλουμε τη σφιχτή, mm-hmm. διότι θέλουμε την αστέγη βασικά μέσα στο γλυκό. Τέλεια. Τούτον είναι ένα και να το καθαρίσουμε και τέλεια, διότι να χτυπήσουμε τώρα mm-hmm. την ήδη τούτη την κρέμα που έχουμε την έτοιμη, την παγωμένη. Τέλεια. Για να φρατέψει και τούτη. Πάρτε χαρτί και μολύβι και ας ξαναθυμηθούμε τη συνταγή μας. Για να φτιάξουμε το εντυπωσιακό γλυκό από τα παλιά, το ρολό με μπανάνες, θα χρειαστούμε. Για το παντεσπάνι, 4 αυγά 200 γραμμάρια, 200 γραμμάρια αλεύρι, 200 γραμμάρια ζάχαρη, 1 βανίλια, 3 κουταλάκια κακάο, 1 κουταλιά ηλιέλαιο, μισό κουταλάκι baking powder. Για την κρέμα πατισερή, 2,5 φλιτζάνια γάλα, 3,5 κουταλιές νησεστέ, νησιαστό, 3,5 κουταλιές ζάχαρη, 1 βανίλια, 1 αυγό, 2 φλιτζάνια κρέμα για σαντιγί. Για το σιρόπι, 1,5 φλιτζάνι ζάχαρη, 3 τέταρτα του φλιτζανιού νερό, λίγο ροδόσταγμα, λεμόνι. Για τη γέμιση, 2 μπανάνες. Για τη διακόσμηση, καβουρδισμένη αμυγδαλόκουνα, τριμμένη σοκολάτα. Δείτε τι ωραία. Να δοκιμάσω λίγο. Κρίστοφερ, μα φαίνεται θέλεις βοήθεια. Αν είπα εγώ να δουλέψω άλλο πώ. Ωραία, ναι. Απαναία. Εν τέλεια. Αν θέλει, βάλει ροδόστε μα αντί σπανίκια, και πάλι πολλά νόστα. Εν τέλεια. Ζεστή να την κάνει με κανέλα, και ξέρω εγώ να σερβίρει τσίντρο, είναι μια χαρά. Η ΑΕΑ που έχει τσουρούε που είπαμε είναι χρυσό. Πολλά συχνά που κάνουν την κρέμα με την κανέλα που πάνε. Απανά μου. Και φρέσκο γάλα, εν το συζητώ. Λοιπόν, αφρατέψαμε και την κρέμα μας της ζαχαροπλαστικής που δεν είναι όπου τη λαλούμε. Ναι. Και να βάλουμε περίπου τη μισή ποσότητα της σαντιγής μέσα, στο, μέσα στην κρέμα μας, στον κάτω. Άρα είπαμε να βάλαμε λίγη σαντιγή μέσα στην κρέμα μας και να τη χτυπήσουμε για πολλά λίγο για να σωματωθεί βασικά. Τέλεια. Σε πολύ χτύπημα τούτη συνταγή. Δεν πειράζει. Θέλει τη διαδικασία της. Ναι. Έτοιμη. Τέλεια. Εγώ βάλα την κρέμα μέσα στον μπολ, έτσι για να δείξουμε και του κόσμου, που πρέπει πάντα, είπαμε το πολλές φορές, η πλαστική μεμβράνη να εφάπτεται πάνω στην κρέμα για να μην μας κάνει ναι. την πέτσα. Μπορεί να κρούσουμε λίγο, αλλά πρέπει να πρέπει να μπει. Ναι. Έτσι. Έτοιμη να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου και μετά να βάλουμε στο ψυγείο, αν μείνει. Εμείς να φάμε ζεστή μετά και με λίγη ενέργεια. Και τώρα το παντεσπάνι μας που έφερα έτοιμο από σπίτι. Να πούμε ότι όταν να γίνει να το βγάλουμε από φούρνο πρέπει να το σκευάσουμε για να μείνει υγρό, να με ξεράνει. Και να το περιμένουμε να κρυώσει και να το κάνουμε. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, δεν θέλουμε να κάνουμε ρολόν αφού είμαστε να το τυλίξουμε, ξέρω εγώ. Μπορούμε να το κόψουμε στα τρία, ας πούμε, και να γίνει ένας κορμός, πώς το λέμε. Τέλεια, ένας κορμός, ναι, όπως το είπες. Και να κόψουμε την μπανάνα στα ενδιάμεσο, ας πούμε, σε κομμάτια. Τώρα για το παντεσπάνι, επειδή έξερανε λίγο, να το αφαιρέσουμε λίγο το που πάνω. Αλλά πάντα φέρουμε το. Πάντα φέρουμε το, ναι. Και τις άκριες ακόμα. Και θέλω να μου βρεις έναν πινέλο για να το... Μάλιστα. ...σιροπιάσουμε. Είμαι δίπλα σου. Το πινέλο εδώ. Ναι. Και το σιροπούσου εδώ. Θέλει, λύνει υπομονή. Ναι, εντάξει. Τι έχουμε. Το, λοιπόν, το παντεσπάνι μας είναι το έτοιμο. Να το βάλω εδώ. Τέλειο, δε. Πόσο αφράτον έγινε. Ναι, σε τζιόν κανονικά τώρα σκεπάζουμε το με κόλλα αντικολλητική. Ναι. Με τούτον κάνουμε και ωραία τρούφα. Ναι, και τρούφα και μπορείς να κάνεις αν περισσέψει κρέμα. Περίμενα να σου δώσω να το φυλάξεις. Σε μπολάκια μπορείς να κάνεις ατομικά μπολάκια, ας πούμε. Έλα.
Τώρα μπορούσαμε να τα βάλουμε τούτα κάτω, την κρεμούα. Ναι, ναι, ναι. Τσακ, πα. Να αφαιρέσουμε και τις άκριες. Mm-hmm. Και πρέπει να το κοφκούμε έτσι στο πλάι, ούτως ώστε να διπλώσει. Να καταλάβεις, που να διπλώσουμε ναι. Να έρθει όμορφο. Έτσι η άκρια στεγνώνει παραπάνω. Τέλεια. Και όπως είπαμε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γίνουν ατομικά γλυκά. Κάμε στο τέλειο. Ναι. Δεν έχει αείπη. Έλα την κόλλα, θέλεις μια κόλλα. Η κόλλα πρέπει να μπει από κάτω. Mm-hmm. Και να θέλω να μου καθαρίσεις και δύο μπανάνες. Α, τέλειες μπανάνες. Θα πάρω εδώ να τις κόψω όμορφα. Εγώ ενώ σιροπιάσω καλά τώρα. Διότι αφήκαμε το λίγο και ξέρανε, οπότε με το σιρόπι να μαλακώσει για να μπορούσαμε να το διπλώσουμε. Τέλεια. Διότι είχα το κάνει που τα έψες. Πάρ' το μπόλικο. Ναι, ναι. Το στάμ μας ωραία εδώ, δείτε, φρούτα ωραιότατα από τα μετρό και πάντα διούμε έτσι ωραίο χρώμα και είναι ωραίο τούτον εν τέλειο που τα λαμεζόν, ξέρετε το. Οπότε είναι μια ωραία φρουτιέρα, αλλά μπορείτε να βάλετε και κέικ, μπορείτε να βάλετε και μπισκότα, σε ένα ωραίο τραπέζι. Πλάτερς, πλά, πού λέγεται. Πολλά, που είμαστε από την Κύπρο. Πλάτερς. Ναι, πολλά ωραίο για να στολίσετε. Ναι. Μπαναλούλες, ας καθαρίσω, πες μου. Ναι. Εντάξει. Ακόμα και με έναν πιρούνι μπορούμε να το τρυπήσουμε το παντεσπάνι, mm-hmm. για να τραβήσει ακόμα καλύτερα το σιρόπι του. Το λοιπόν, προχτές που ήρθα και δοκίμασα το γλυκό και ήταν ο παππούς, ναι. έκανε μου τρομερή εντύπωση που οι μπανάνες μέσα σε τούτον το γλυκό έμειναν ολόασπρες. Έμειναν ολόασπρες διότι σαν να έχει τσίνον το φύλλο της μπανάνας, σαν να το έχει με το παντεσπάνι. Mm-hmm. Άρα κρύουμε τις αεροστεγός ναι. τέλος πάντων. Γιατί λέω του, μα τι έβαλες πας τις μπανάνες και έμειναν ολόασπρες. Συνήθως βάλουμε λεμόνι για να με μαυρίσουν. Όχι, τίποτε. Ναι. Άρα νομίζω βάλα το αρκετό. Έβαλες του. Επνίξαμε το. Ναι. Και το επόμενο βήμα είναι mm-hmm. να βάλουμε, να το γυρίσω διότι να διπλώσει που ποδά, να διπλώσουμε την κρέμα μας, που δεν πρέπει να βάλουμε πάρα πολύ. Τούτη κρέμα πρέπει να πιάσει ένα κουταλούι νομίζω. Ευχαριστώ Χριστοφέρ μου. Θα πάρω αμέσως. Να γίνει μια δοκιμή. Α, κουταλούι είπαμε. Α, κουταλούι. Μα τι να καταλάβω εγώ με το κουταλούι. Τέλος πάντων, θα κάνω μια προσπάθεια. Α, σας πω να πάω έτσι. Γίνεται. Καλό. Είναι πολλά ωραία. Αλήθεια είναι πολλά ωραία. Αφράτη. Αφράτη, σαν εμένα. Είναι έτσι να γιάσουμε η μάνα μου. Πάντα κιλά που χάσαμε. Η Σιμόνη δεν θα βρίσκει νούμερο να μας φέρνει, αλλά δεν πειράζει. Δεν παχαίνει, ομορφαίνει. Mm. Ναι. Mm. Είδες. Mm. Και κάτι άλλο να πούμε, στην άκρη αν έβαλουμε πολύ κρέμα, διότι που να το τυλίξουμε, να πάει η κρέμα κάτω. Ούτε η κρέμα είναι πολλά γλυκιά. Ναι. Πολλά ωραία. Εντάξει, συμπληρώνει το σιρόπι που βάλαμε σίγουρα. Μπορεί να βάλω δίπλα από την άλλη. Και να βάλουμε και τις μπανάνες μας τώρα. Πεσέτε. Βάλουμε και στην άκρια. Mm-hmm. Τούτη να τη μοιράσουμε νομίζω. Α, δεν θέλω μαχαίρι. Τέλειο. Ανοίγουμε έτσι. Και τώρα ξεκινά το δύσκολο σε σαβολικά ναι. κομμάτι. Να το τυλίξουμε. Ναι, που πρέπει να τυλιχτεί. Mm-hmm. Και μας αγχώνει αν κόπει κάπου, γιατί μετά να το κάνεις σε... Ναι, ναι, να το στολίσουμε. Μπράβο, γιατί είχε τόση νέγια. Μπράβο, μπράβο. Δίπλωσε. Είχε τόση νέγια, τόσο άγχος, αλλά κάμε στο τέλειο. Ναι. Και τώρα, να καθαριστούμε λίγο. Μάλιστα. Και αφού το τυλίξαμε, τώρα να σφίξουμε που σου είπα πριν με το ξυλούι μας το, mm-hmm. το παγιό. Άρα βάλουμε το περίπου στη μέση το γλυκό. Κλείουμε το που πάνω και βάλουμε το ξύλο μας και τραβούμε το ουσιαστικά. Α, οκ. Ναι. Εντάξει, αν δεν το έχουμε γίνον, μπορούμε να βάλουμε ένα blasting gas. Ναι, έτσι λεπτό. Ναι. Την ίδια δουλειά να κάνει. Τέλειο. Και τώρα έσφιξε. Και μας το μεταφέρεις εδώ. Να το μεταφέρω τώρα. Ναι, μάλιστα. Ντά. Άρα, ξεκινούμε με το στόλισμα.
Ναι, βάλαμε το πάνω στο ξύλο μας. Και με ό,τι έχουμε σπίτι, ακόμα και με κουτάλι, με μια σπάτουλα, να το στολίσουμε έτσι ερασιτεχνικά. Ναι. Από. Εσύ σίγουρα καλύτερα από μένα. Εντάξει. Εγώ να σου πω ότι να ξεκινήσω, γιατί και εγώ το ίδιο πράγμα με σένα να κάνω. Είναι τέλειο. Μια χαρά. Και αρέσκει μου να λίγο ρουστίκ το πάνω με το... Ναι, πάπους, τα σώζουμε τα αξόρτωτες. Μια χαρά. Το λοιπόν, και θα πιάσουμε ένα σχοινό πρασό ή ένα φιλούι που κρεμμυδάκι φρέσκο. Εγώ πότε θα πιάσω την αμυγδαλοκούνα μου. Ξέρω, που εκαβούρτισα περίπου 10 λεπτά στο φούρνο στους 180 και απλά βάλαμε τη στο μίξερ να τη λέσουμε. Μάλιστα. Και να μοιάσουμε έτσι, βάλουμε από πάνω. Σιγά σιγά. Τώρα πανάκι μας, πρέπει να το κόψουμε, Κρίστοφερ μου, που πριν, να το βάλουμε σε παγωμένο νερό και μετά να το βγάλουμε να το στραγγίσουμε. Να μείνει έτσι όπως είναι, θα μαράνει εύκολα. Να το κάνω χάλια, αλλά λύεις. Τέλος πάντων, σκεφτήκα ότι είναι ένα λουδλουδάκι, να πούμε. Είναι πολύ ωραίο. Ναι, να μπορεί. Εγώ να βάλω και λύση αντιγύη να κάνω κανένα κουκούι. Σας άρεσε, να. Κανένα κουκούι που λαλείς ο παππούς που πάνω. Ω, τι ωραίο. Μπράβο, Κρίστοφερ μου. Να σου φέρνω τα πράγματα που τα στολίζεις. Να σε έχουμε τα βέβαια στολισμό. Μπράβο, πραγματικά το έχεις. Και αν έχουμε τσελή μαρμελάδα, βάλουμε πάνω στο κάθε ένα και φατσάρι παραπάνω. Τέλειο. Πριν να το κόψω, να το φωτογραφίζουμε έτσι ωραία, γιατί ξέρετε, στο Facebook, Χρυσομαγειρέματα TV, οι συνταγές, τα βίντεο της εκπομπής, ό,τι πληροφορίες θέλετε, τα tips μας. Οπότε πάμε να το φωτογραφίσουμε, να συγγυρίσουμε, να έρθουμε να σερβίρουμε. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως. Το πρόγραμμα που ακολουθεί περιέχει τοποθέτηση προϊόντων. Ευχαριστώ πολύ. Εσύ νομίζω να θέλεις πιρουνάκι, ναι. Ναι, έλα. Και εγώ, μάνα μου, το έβαλε μου κουτάλι μεγάλο. Πάμε να δοκιμάσουμε. Εξαιρετικά. Πολλά ωραίο. Να σου πω, κορυφή, όχι πολλά ωραίο. Το δικό σου. Μαλάκος είναι το ψωμί, τέγια, επειδή διατράβησε. Και είναι πολλά ωραίο ζουμερό. Εσένα το γλυκό είναι φανταστικό. Το παντεσπάνι, σιρόπι τόσο όσο, η κρέμα μέσα φανταστική, η μπανάνα, είδατε που έμεινε όλο άσπρη, όπως σας είπα. Ναι. Μπράβο στον παππού, μπράβο σου εσένα, μπράβο στους γονείς που εμπάντα δίπλα σου, Κρίστοφερ μου, και κάνεις ωραία πράγματα. Ναι. Μπορεί να μην το στολίσα ωραία, γιατί δεν ξέρω να στολίσω. Η γεύση του φανταστική, με αγαπημένο ντόνο ντράτα σε ελαιόλαδο, για να έχουμε τα θρεπτικά, είπαμε, πρωτεΐνες, φωσφόρο, βιταμίνη B12, κάμνη για τους αθλητές, θα την κάνετε χωρίς τη μαγιονέζα, όσοι γυμνάζεστε, ξέρω εγώ, αλλά ήθελα έτσι να δώσω μια ωραία πρόταση για ένα γιορτινό τραπέζι, που το στολίζει και εσείς να το κάνετε και πιο όμορφο και να είναι τέλειο. Σίγουρα.
Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολλά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Που ξαναήρθες με τον το ωραίο γλυκό. Πέ του παππού να ανοίξει το δευτέρι του. Ναι. Και περιμένω σε να ξαναήρθες για να φτιάξουμε ωραίες συνταγές γλυκά από τα παλιά. Και να σας πω, παλιά τα ζαχαροπλαστεία ήταν και συνάντηση για τα ζευγαράκια, να ξέρετε. Επιέναν τζαμί ο ένας να πιάει εργολάβωνε τη γιαγιά την Ειρήλα, λένε ναι. Ο άλλος να πιάει μια μπαστούδα, όχι σαν εμένα μπαστούδα. Και κάμναν το κονέ. Έτσι ήταν παλιά οι γνωριμίες. Οπότε αν δουν τα γλυκά σε πολλούς, ξυπνούν ωραίες θύμισες. Να είστε πάντα καλά, να χαμογελάτε και εμείς εδώ αγαπούμε σας μέσα από την καρδιά μας. Γεια σας.